Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όχι τόσο μακρινό, ο ήλιος ξημέρωνε στην πόλη της Καθήνας. Και μαζί με όλους τους κατοίκους της Καθήνας, ξύπνησε και ο κύριος Αδιαφόρα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, ξυρίστηκε και πήγε σφυρίζοντας να φτιάξει τον καφέ του. Όμως η καφετιέρα του είχε χαλάσει και ο κύριος Αδιαφόρογλου δεν χάρηκε καθόλου. Τώρα είχε δύο προβλήματα. Πώς να πιει καφέ και τι να κάνει τη χαλασμένη καφετιέρα. Αποφάσισε να πάρει καφέ απ' έξω και επί τη ευκαιρία να ξεφορτωθεί την καφετιέρα του. Βγήκε από το σπίτι και σφυρίζοντας την πέταξε στον κάδο απορριμμάτων. Όμως είχε ξυπνήσει και ο κύριος Ευαισθητίδης, ο γειτονάς του, και με αυτό που είδε σκοτίνιασε η μέρα του. «Μα τι κάνεις εκεί?» του φώναξε. Μια και δυο τον αρπάζει από το χέρι και πηγαίνουν στην πλατεία. «Οι χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι σκουπίδια για να τις πετάς όπου να είναι?» «Κοίτα πόσο εύκολο είναι να τις ανακυκλώσεις», είπε ο κύριος Ευαισθητίδης στο σαστισμένο κύριο Αδιαφόρογλου. Η κακή μέρα όμως από το πρωί φαίνεται και ενώ ο κύριος Αδιαφόρογλου καθόταν απορροφημένος στο γραφείο του και δούλευε, κάηκε η λάμπα του και τα είδε όλα μαύρα. Έτοιμος όπως ήταν να την πετάξει από το παράθυρο, τον βλέπει ο κύριος Ευαισθητίδης και του λέει «Καλά, αφού έχεις την ευαισθησία να χρησιμοποιήσεις λάμπες οικονομίας, δεν μαθαίνεις και πώς ανακυκλώνονται?» Έτσι έριξε φως στην υπόθεση ο κύριος Ευαισθητίδης και κατέβηκαν στο σούπερ μάρκετ όχι για να αγοράσουν καινούργια λάμπα, αλλά για να του δείξει το ειδικό χαρτοκιβώτιο ανακύκλωσης λαμπτήρων. Η παράξενη αυτή μέρα δεν είχε τελειωμό για τον κύριο Αδιαφόρογλου, που γύρισε σπίτι και αντί να φάει και να ξεκουραστεί, βρήκε το ψυγείο του χαλασμένο. Μες στη φούρια και το θυμό του, φώναξε τον κύριο Ευαισθητίδη και του έκανε την εύλογη ερώτηση. «Οι μικρές συσκευές μεταφέρονται εύκολα. Με τις βαριές και ασήκωτες όμως, τι γίνεται?» «Γιατί τα παίρνεις όλα τόσο βαριά? Αφού μπορείς απλά να πάρεις ένα τηλέφωνο το δήμο σου ή αν αγοράσεις καινούρια, να ζητήσεις από το κατάστημα να πάρει πίσω την παλιά», του απάντησε ο Ευαισθητίδης. «Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, κύριε Ευαισθητίδη. Εσύ όμως, γιατί νοιάζεσαι τόσο?» Για τον κύριο Ευαισθητίδη τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. «Μα γιατί με την ανακύκλωση φροντίζουμε για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό, κύριε Αδιαφόρογλου?» Όλα αυτά του ακούγονταν πολύ καλά για να είναι αληθινά. Και ο κύριος Αδιαφόρογλου δεν δίστασε να μοιραστεί τις αμφιβολίες του με τον γειτονά του. Τότε ο κύριος Ευαισθητίδης του πρότεινε να πεταχτούν μέχρι το εργοστάσιο για να δει από μόνος του τι γίνονται τελικά οι παλιές συσκευές μετά τη συλλογή τους. Ο κύριος Αδιαφόρογλου κάθε άλλο παρά αδιάφορα παρακολούθησε τη διαδικασία που του έδειχνε ο κύριος Ευαισθητίδης και πίστηκε τελικά ότι η ανακύκλωση των συσκευών αξίζει τον κόπο. Έτσι, γεμάτος ικανοποίηση και περηφάνεια, ο κύριος Αδιαφόρογλου συνέχισε την προσπάθεια. Μπορείς να τον βοηθήσεις να καθαρίσει την αποθήκη του και να πάρεις και εσύ μέρος στην ιστορία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.